Πούλμαν του Ατρομήτου φτάνει σήμερα το απόγευμα στο Περιστέρι από την Θεσσαλονίκη με τους παίκτες φανερά καταπονημένους από την τεράστια ταλαιπωρία. Η ομάδα του Περιστερίου μαζί με τις ομάδες μπάσκετ της ΑΕΚ αλλά και του Φάρου Κερατσινίου ήταν στην τελευταία πτήση του Σαββάτου από την Θεσσαλονίκη που δεν κατάφερε να προσγειωθεί ποτέ στο Ελευθέριο Τζενιζέλος αν και έφτασε ελάχιστα μέτρα από τον αεροδιάδρομο για την προσγείωση. Καθώς η κακοκαιρία και τα 8 μποφόρ που έπνεαν εκείνη την ώρα στα σπάτα άναγκασαν τον πιλότο χωρίς δεύτερη σκέψη να σηκώσει το αεροσκάφος και να γυρίσει πίσω. Μάλιστα η φωτογραφία του Νίκου Αγγελόπουλου, παίκτη της ομάδας του Κερατσινίου, που φίλησε το έδαφος με το που προσγειώθηκε σώος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, δηλώνει πολλά. Η μαρτυρία του ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου Γιάννη Κοντοέ είναι συγκλονιστική. Βλέποντας έξω το παράθυρο, βλέπουμε ότι η βροχή ήταν ασταμάτητη και ο αέρας ήταν πάρα πολύ δυνατός. Νιώσαμε και εμείς στις Ρόδες ότι είχαν βγει και ότι το αεροπλάνο προσπαθεί να μπει στο διάδρομο. Νομίζω ο πιλότος προσπάθησε 2 με 3 φορές να το προσγειώσει. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι προσπαθεί να το ανεβάσει, δεν κατέστη δυνατό να το προσγειώσει. Και τότε ξαφνικά μπήκαμε μέσα σε καταιγίδα, σε κενά αέρος. Όλοι πιστέψαμε για το χειρότερο. Όταν επιστρέψατε στη Θεσσαλονίκη, ήταν ανακούφιση. Νομίζω ήταν ένα από τα καλύτερα συναισθήματα μετά τη γέννηση του γιού μου που έχω νιώσει μέχρι στιγμή. Η αγωνία όλων ήταν μεγάλη. Και ο παίκτης του Ατρομήτου Νίκος Λαζαρίδης περιγράφει τα δραματικά δευτερόλεπτα που έζησαν οι επιβάτες τη στιγμή που ο πιλότος της Aegean πήρε τη σωστή απόφαση. Όλοι φοβηθήκαμε. Υπήρχε πολύ αέρα, βροχή. Υπήρχαν ολιαχτά. Εντάξει, νομίζω ότι οι αναταράξεις ήταν πολύ έντονες. Αλλά όπως είπα και πριν, για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στον πιλότο. Ήταν έμπειρος, φάνηκε. Κατάφερε και ξανασήκωσε το αεροπλάνο και το επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Τελικά η ομάδα του Ατρομήτου, αφού διανυκτέρευσε στη Θεσσαλονίκη, επέλεξε να γυρίσει σήμερα με πούλμαν, αν και υπήρχε πτήση. Καθώς η αγωνία που έζησαν όλοι χθες βράδυ ήταν τεράστια. Κάτι ανάλογο έκανε και η ομάδα του Φάρου που προτίμησε το τρένο. Πάνω από το αεροδρόμιο της Αθήνας, τα κενά αέρος και οι πολύ έντονες, όπως είπα πριν, αναταράξεις δημιούργησαν έτσι ένα πανικό. Για καλή μας τύχη ο πιλότος αποφάσισε να μην το προσγειώσει και πολύ καλά πιστεύω έκανε. Αντίθετα, η ομάδα της ΑΕΚ επέλεξε να επιστρέψει τα ξημερώματα αεροπορικό στην πρωτεύουσα παρά την αγωνία που έζησαν όλοι οι επιβαίνοντες που δύσκολα θα ξεχάσουν τις εφιαλτικές στιγμές στον αέρα.